Θα μετά τη Σύνοδο Κορυφής μόλις τελειώσουμε. Αλλά λίγα λόγια πριν αρχίσει η Σύνοδος. Ζήτησα να υπάρξει αυτή η άτυπη Σύνοδος, διότι ο χρόνος πραγματικά μας πιέζει, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μόνο μία εβδομάδα μέχρι την ολοκλήρωση, την περάτωση του παρόντος προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό το περιμένουμε και να δούμε, είναι μια στρατηγική που πρέπει να τελειώσει. Είναι δική μου ευθύνη να διασφαλίσω το γεγονός ότι έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι όμως ταυτόχρονα δική μου ευθύνη να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα έχουμε σεβαστεί όλους τους φορολογουμένους όλων των κρατών μελών. Αυτές τις ημέρες έχουμε πει ότι υπάρχει το μεγάλο βάρος, το άχθος των μέτρων τα οποία έχει λάβει η Ελλάδα. Ναι, για αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη τα οποία συμμετέχουν πρέπει να σεβαστούν το ένα το άλλο και εγώ είμαι σίγουρος ότι αν το κάνουμε θα μπορέσουμε πραγματικά να βρούμε μια λύση. Το να παίζουμε παιχνίδια δεν οδηγεί πια πουθενά. Σήμερα θα μπουν όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Δεν θα σημαίνει αυτό ότι θα θελήσω να διαπραγματευθώ τεχνικές λεπτομέρειες. Θα πω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πια πολιτικό παιχνίδι. Από τη στιγμή που ζήτησα να υπάρξει αυτή η άτυπη σύνοδος, κάποια πολλά υποσχόμενα πράγματα συνέβησαν, μεταξύ των οποίων είναι και οι συζητήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα σήμερα και οι επαφές. Το τελευταίο το οποίο έχω ακούσει και η τελευταία ελληνική πρόταση η οποία έχει υποβληθεί είναι μια πραγματική πρόταση ύστερα από πάρα πολλές εβδομάδες. Εξακολουθεί αυτή η πρόταση, εγώ το πιστεύω, είναι σαφές ότι πρέπει να αξιολογηθεί από τους θεσμούς για να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Αλλά εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πάντως, το πιο σημαντικό από όλα είναι το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη αυτής της πολιτικής διεργασίας για να πούνε τι ακριβώς θα γίνει αν έχουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο, worst case σενάριο. Και δεν θέλουμε πάνω απ' όλα να έχουμε κάποιες χαοτικές εξελίξεις. Θα σας δω μετά τη Σύνοδο. Θα δούμε τι θα γίνει με την Ελλάδα. Θα το δούμε αμέσως μετά τη Σύνοδο. Ολοκληρώνει ο κύριος Τούσκ.